Χριστιανό του Χρήστου Γιαναρά με τον πάντα με φάντα στους τίτλους, με τον ωραίο τίτλο «Η πολιτική γονιμότητα της οργής». Δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο, γιατί όλοι οι εκδότες πιστεύουν ότι έχουν βγάλει ένα αριστούργημα, άρα αυτό είναι. Θα δώσω τον λόγο στον Χρήστο Γιαναρά, ο οποίος θα ξεκινήσει διαβάζοντας από το καινούριο βιβλίο. Μοιάζει απειλητικά δυσίωνο. Ακούγομαι. Μοιάζει απειλητικά δυσίωνο. Ακούγεται. Ακόμα και με δεδομένη την κατάρρευση, με τη χώρα να επιτροπεύεται να έχει ανταλλάξει την εθνική κυριαρχία με δανεικά, ακόμα και τώρα είναι αδύνατο να βρούμε κοινή γλώσσα συνεννόησης. Τα κόμματα συνεχίζουν το σκυλοκαυγά, όπως και χθες και πάντοτε, για φτηνές σκοπιμότητες ιδιοτέλειες. Οι συνδικαλιστές με αρρωστημένη πόρη... Χρήστο, πιο δυνατά το μικρόφωνο, δεν ακούμε τίποτα καθόλου. Πες του να βάλει πιο δυνατά. Συνδικαλιστές με αρρωστημένη πόρωση, η νοικιώδη ασυνειδησία εντείνουν στο έπακρο τον εκβιασμό για εξωπραγματικές διεκδικήσεις. Δημοσιογράφοι, κανάλια και ραδιόφωνα πουλάνε σκόπιμο κερδοφόρο πανικό ή βλακώδες ψυχολογικό ντεϊλίκι. Πανεπιστημιακοί και λόγοι στο καρκοσθένικο της δημοσιότητας αναμερικάζουμε τα ίδια δεκαετίες τώρα άσπερμα και στήραξε επιπόλαιων σχηματικών αγνιών της κρίσης, μόνο για να δικαιολογήσουμε τον αστευνοχισμό ή την υποταγή μας στην ημιμόρφωση ανόρθωσης συμφέροντα. Λόγος ικανός να χαλινώσει το χάος της ασυνανοησίας δεν υπάρχει. Ούτε ήθος επαρκές στο χώρο υψηλόβαθμων κρατικών λειτουργών ή εξωκομματικών με δημόσια αναγνώριση προσωπικότητων για να διακινδυνεύσουν πρωτοβουλίες αναζήτησης κοινής γλώσσας, κοινής συνεννόησης για το πρακτέο. Να χαρακτηρίσουμε το φαινόμενο σαν γενική ηθική έκπτωση δεν βοηθάει σε τίποτα. Η καταφυγή στην ηθικολογία διευκολύνει μόνο την αποφυγή έμπρακτης ανάληψης ευθυνών και δράσης. Ακόμα και οι μάζες, οι πιο εξηλιθιωμένες από τον τζόγο, την ποδοσφαιροφιλία, τα εκδημοκρατισμένα σχολιά, τον κρετινισμό της εμπορικής τηλεόρασης, ακόμα και αυτές μπορούν από ένστικτο να ξεχωρίσουν την ειλικρίνεια από την ιδιοτέλεια. Καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν λόγια του αέρα και λόγια που γεννάνε πράξη, όπως υπάρχει και πράξη που πρέπει να προηγηθεί για να εγγυηθεί την αξιοπιστία του λόγου. Όμως, αυτά που όλοι θα καταλαβαίνουν από ένστικτο είναι αδύνατο να τα αντιληφθούν οι ψυχικά χαλασμένοι και χαλασοχώριδες επαγγελματίες της πολιτικής. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε τόσο πολύ τον λόγο αδέσμευτων κομματικά πολιτών να θυμίζει ή να απαιτεί τα όσα οι εξουσιαστές μας οφείλουν να καταλαβαίνουν. Είναι παραφροσύνη σκέτη, η υπέτειη και αυτουργή της οικονομικής χρεοκοπίας, της πατάλης και κλοπής του κοινωνικού χρήματος, να τιμωρούν για τα δικά τους εγκλήματα τους ανέτοιμους, τα θύματα. Να ξεκινάνε με περιορισμό των δημόσιων δαπανών με περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, τρελές αυξήσεις των έμεσων φόρων που συντρίβουν τη φτωχολογιά, περικοπές του κοινωνικού κράτους. Να μην διανοούνται οι αχρίοι να θίξουν τις δικές τους εξωφρενικές αποζημιώσεις, τους πακτολούς των κρατικών επιχορηγήσεων που ήδη έχουν αποφασίσει για τις συντεχνίες τους, το ασίδωτο χρήμα που ρέει στους κομματανθρώπους των κρατικών εταιριών, της καμαρίλας τους. Ο απελπιστικά ολίγιστος πρωθυπουργός μας δεν καταλαβαίνει, δεν έχει τις προϋποθέσεις για να καταλάβει ότι μένοντας αμετανόητος για τις ενοχές που βαρύνουν το κόμμα του και τον ίδιο ως άλλοτε υπουργό και προβεβλημένο στέλεχος, μένει σε όλα αναξιόπιστος. Όσα λόγια φούμαρα και αν του γράφουν για να παπαγαλίζει, η αναξιοπιστία του δεν αναιρείται. Το ίδιο περίπου ισχύει και για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μας εμπέζει προκλητικά όταν εκφέρει γνώμες και προτάσεις για ανάκαμψη,
περιστοιχιζόμενος ή εκπροσωπούμενος από φιγούρες της πιο εξοργιστικής ανικανότητας, ολιγόνιας, πιθανόν κεφαλότητας που υποστήκαμε στην εγκληματική κυβερνητική πενταετία του κομματός του. Αν δεν τολμάει ή δεν μπορεί να βάλει νηστέρι στο σάπιο και απονεκρωμένο κόμμα του, πώς να τον εμπιστευτούμε να διαχειριστεί ή να έχει γνώμη για την εθνεγερσία που χρειαζόμαστε? Αν εμείς, το λαϊκό σώμα, ξέρουμε τι θέλουμε, τότε διευκολύνουμε τις διεργασίες για να καρπίσει το αίτημά μας. Να ξέρουμε λοιπόν, με κριτικό έλεγχο της βεβαιότητάς μας, ότι ένας και μόνο ενεργός πολίτης, με ηγετικό χάρισμα και ανιδιοτέλεια, θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν καταλύτης για να αναχαιτιστεί η παντοδαπή χρεοκοπία μας να μεταστραφεί σε δημιουργική καινοτόμο ανάκαμψη. Αρκεί ο λόγος του να βεβαιώνει ανιδιοτέλεια, τον πόνο και καημό για την κοινωνία και την πατρίδα, αλλά και το ταλέντο του, και να συμπέσει με διαγερμένη για την υποδοχή τέτοιου λόγου κοινωνική ετοιμότητα. Το διακηρύττουν και οι πιο στιγνοί τεχνοκράτες οικονομολόγοι. Η οικονομία, όπως κάθε έκφανση κοινωνικής δυναμικής, είναι σε μέγιστο ποσοστό συνάρτηση του κοινωνικού κλίματος, της κοινωνικής ψυχολογίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι περιμένουμε από μηχανής μεσία, αλλά ούτε είναι παραπλανητικό ή εφησυχασμός να πούμε ότι κάποιος χρειάζεται να εμπνεύσει τους πολίτες, να τους μεταγγίσει τον πείσμα και την ελπίδα, να τους ξεσηκώσει όπως σε δίκαιο πόλεμο, σε λαϊκή αυτοάμυνα, να τους μπολιάσει με την περηφάνεια της αντίστασης, να τους συνεγείρει στη χαρά της δημιουργίας, σε όραμα συλλογικού κατορθώματος. Δεν υπάρχει κοινωνία οσοδήποτε εκφαβλισμένη, σαπισμένη, αποβλακωμένη, που ένας ταλαντούχος ηγέτης να μην μπορεί να την αναστήσει. Το πέτυχε ακόμα και η πεθαμένη Ρωσία του αλητήριου Γέλτσιν, μόλις εμφανίστηκε ο Πούτιν. Το πέτυχε με τον Ερντογάν η Τουρκία, φτασμένη στο βυθό της Ερκένεγκον και του Σουσουρλού. Σίγουρα η ανάκαμψη μόνο συλλογικό κατόρθωμα μπορεί να είναι, επίτευγμα κοινωνικό των πολλών. Αλλά κάποιος πρέπει να πείσει τους πολλούς ότι μπορούν. Μπορούν να ξανακερδίσουν τη λαϊλατημένη από ανάξιους και ανίκανους πολιτικάντιδες ζωή τους. Να ξανακερδίσουν την αξιοπρέπεια του κοινού τους ονόματος. Να ξαναστήσουν κράτος από την αρχή. Καινούριους θεσμούς, κοινωνικά οράματα, στόχους πολιτισμού. Να τους πείσει ο ένας ο ταλαντούχος στην πράξη. Στην πράξη που εγγυάται την αξιοπιστία του λόγου. Για μία και μόνη φορά, σε αυτή την πολύ κρίσιμη για όλους, δίχως εξαίρεση, ώρα, ας γινότανε να σιωπήσουν οι εξυπνάδες, ο μηδενιστικός αρνητισμός, η επαγγελματική χρυσαμιβόμενη άρνηση πατρία, ο δήθεν προοδευτικός χλεβασμός κάθε ιερού και όσιου, η δήθεν δημοσιογραφία και τηλεοπτική ενημέρωση που επιμένει να σκυλεύει τον τυπανιαίο και οδοδός κουφάρι της πατρίδας. Όχι να αλλάξουν οι άνθρωποι, να μεταμεληθούν, να μεταστραφούν από οδού πονηράς. Αυτά δεν γίνονται. Τουλάχιστον να σιωπήσουν, απλά και μόνο, ώστε να περάσει το κακό. Μήπως και αν ανασταλούν προς όρας ο αλαζονικός αρνητισμός, η συμπλεγματική κρογμή της αρνησιπατρίας, η ακισμή της επιρμένης ιδιοτέλειας, μήπως ξεμητήσει ο αξιόπιστος λόγος και καταφέρουμε να τον αφουγκραστούμε. Αυτό το κείμενο γράφτηκε πριν ένα χρόνο. Σκέφτηκα ότι αντί για άλλη παρουσίαση ακούσουμε αυτό το κείμενο και να συζητήσουμε εάν μέσα σε αυτό το χρόνο άλλαξε κάτι. Παρακαλώ, καθαρά. Πιστεύετε ότι σε ένα χρόνο, αν είμαστε πάλι εδώ, θα έχει αλλάξει κάτι, γιατί δεν ξέρω. Κοιτάξτε, προβλέψεις δεν μπορώ να κάνω, δεν ξέρω, δεν έχει νόημα. Μην βιαστείτε, γιατί είπαμε ότι αν υπάρχει κάτι, είναι το ενδεχόμενο κάθε κοινωνία να κρύβει μια έκπληξη. Υπάρχει μόνο το ενδεχόμενο να έχει οδηγηθεί η χώρα σε πτώχευση. Αυτό δεν είναι ενδεχόμενο, σίγουρο. Το Μάρτιο του 2012 τελειώνουν τα παραμύθια. Η
χώρα δεν παράγει τίποτα, δεν έχει χρήμα να πληρώσει κανένα χρέος. Το Μάρτιο του 2012 έχει τελειώσει η ιστορία. Και δυστυχώς δεν το έχουμε καταλάβει. Όλοι τρέχουμε κάποια ελπίδα, μα δεν θα αφήσουν οι Ευρωπαίοι. Μα θα, ο διεθνής παράγων, το ευρώ θα κινδυνεύσει. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Οι άνθρωποι, οι χώρες παίζουν το παιχνίδι των συμφερόντων τους ομά και αμήλικτα. Του χρόνου, το Μάρτιο του 2012, εάν συνεχίσει αυτή η κατάσταση όπως οργανώνεται σήμερα στην Ελλάδα, θα έχει τελειώσει το παιχνίδι, νομίζω. Κύριε Γεννάδα, να κάνω μια αλλαγή μικροφόνου, να πάρω αυτό για να το ασύρματο να πει το παρακαλώ. Για τις ερωτήσεις. Περιμένετε με αυτή το μικρόφωνο. Γιατί αυτό δεν το δώσαμε, γιατί καταγράφονται αυτά. Πάντα το μπροστά σας και μιλήσατε. Πώς φαντάζεστε το χαρισματικό αυτόν άνθρωπο που θα μπορούσε να κάνει όλα όσα είπατε προηγούμενα. Από ποιο χώρο, πώς θα μπορούσε, γιατί ο Ερντογάν που αναφέρει.